Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην Ιταλία. Με βάση έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, οι υπόγειες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα ανθούν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία το 2017, η παραοικονομία ανήλθε σε περίπου 211 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναλογεί σε κάτι περισσότερο από το 12% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά της λεγόμενης μαύρης εργασίας. Ο αριθμός εκείνων που εργάζονται αλλά δεν είναι επισήμως εγγεγραμμένοι το 2017 ανήλθε σε 3,7 εκατομμύρια, περίπου 25.000 περισσότεροι από ό,τι το 2016. Αυτά τα στοιχεία έρχονται μετά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις απώλειες στο ΦΠΑ. Οι υψηλότερες, περίπου 33,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν στην Ιταλία. Η κυβέρνηση στη Ρώμη μελετά φοροελαφρύνσεις για εκείνους που πληρώνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες ή την παροχή υπηρεσιών με πλαστικό χρήμα. Βασικός οικονομικός στόχος να νικηθεί η φοροδιαφυγή και η απώλεια στο ΦΠΑ.